Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα συμμετέχει ο Δήμο Χανίων με δράσει που αναπτύσσουν την οδική παιδεία και απευθύνονται και στα παιδιά. Εκτό από την αντίστοιχη έκθεση ζωγραφική για τα παιδιά που συνεχίζεται έω τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά και το σεμινάριο των επαγγελματιών οδηγών στο Μήκη Στοδωράκη, ο Δήμο Χανίων διοργανώνει και το διήμερο ασφαλού οδήγηση στι 2 και 3 Οκτωβρίου στο Πίστα Κάρτ στο Βαρύ -Πέτρο. να έρθουν μικροί και μεγάλοι οι οποίοι θα μπορούν να, ε, να, να μάθουν. Να μάθουν πράγματα από τους ειδικού για την ασφαλή οδήγηση, γιατί το κυκλοφοριακό δεν είναι μόνο οι υποδομές, κυρίως είναι η εκπαίδευση των οδηγών, η κουλτούρα και η παιδεία. Λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνουμε ένα διήμερο σεμινάριο ασφαλής οδήγησης. Μια επιδημία που την είχαμε πολλά χρόνια, δόθηκε ευκαιρία τώρα σε ένα χώρο πιστοποιημένο, εκεί που μπορεί ο καθένα να μπει μέσα και να κάνει προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο και ήδη κάρτ. Ο κεντρικό ομιλητή θα είναι ο Θανάσι Κούτρα, ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, εκπαιδευτή των ΕΚΑΒ στην Ελλάδα, στα κεντρικά. Και όχι μόνο. Θα είναι ο κύριο Λιονάκη από το Ηράκλειο και άλλοι ομιλητέ που δεν θέλουν να δικήσω κάποιον. Οι δράσει απευθύνονται σε μικρού και μεγάλου και σκοπό έχουν να διδάξουν και του οδηγού. Το Σάββατο από τι 2 η ώρα το μεσημέρι και την Κυριακή μετά τι 11 το πρωί. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι ο σεβασμός μεγέθους οχημάτων. Θα έχουμε αρκετά οχήματα στο χώρο, φορτηγά, μικρά και μεγάλα, ώστε να κατανοήσουμε και την, ε, ε, την αντίληψη αυτών των οδηγών. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις για να κατανοήσουμε καταστάσεις όπως για παράδειγμα τα γυαλιά μέθης. Ε, θα υπάρχει η αράχνη από σχολές οδηγών, η οποία προσομοιώνει το, το αυτοκίνητο που φεύγει με την ολίσθηση από το δρόμο, διασώσεις, επίδειξη διασώσεων από το ΕΚΑΒ, απεγκλωβισμός από τα αυτοκίνητα και επίσης θα έχουμε και κάποιο κομμάτι ψυχολογικής προσέγγισης. Είναι πολύ σημαντικό όπως επισημάνθηκε να αναπτύξουμε την αντίληψή μας ώστε να έχουμε σωστή οδική συμπεριφορά.